Μειωμένο κατά 20% και κατά 10% ανάλογα την κατηγορία θα δουν το λογαριασμό του πόσιμου νερού του πρώτου τριμήνου του 2019 οι χανιώτες. Το πρωί η διοίκηση της ΔΕΙΑΧ παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της επιχείρησης όπου ανακοίνωσε τη νέα τιμολογιακή της πολιτική για το νέο έτος. Έτσι όσοι καταναλώνουν μέχρι 15 κυβικά θα έχουν μείωση 20% και όσοι καταναλώνουν μέχρι 30% θα δουν μειωμένο το λογαριασμό τους κατά 10% αποφασίστηκαν περαιτέρω μειώσει στα τιμολόγια όπω πρώτον, η μείωση στα βασικά τιμολόγια. Η τιμή του νερού τη πρώτη κλίμα κατανάλωση από 0 έω 15 κυβικά κατά 20% σε όλε τι δημοτικέ ενότητε και τη διαμόρφωσή τη πλέον ενιαία στα 0,30 ευρώ. Δεύτερον, η τιμή του νερού τη δεύτερη κλίμακα κατανάλωση 16 έω 30 κυβικά κατά περίπου 10% μεσοσταθμικά σε όλε τι δημοτικέ ενότητε και την διαμόρφωσή της ενιαία στα 0,40 ευρώ. Οι μειώσει αυτές αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι επηρεάζουν αντίστοιχα την αξία, τα τέλη χρήση της αποχέτευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες, η οποία πάντα υπολογίζεται με βάση το τιμολόγιο νερού της Δημοτικής Ενότητας Χανίων. Πέρυσι η επιχείρηση είχε μειώσει τα πάγια από 12 ευρώ σε 9, ενώ πιο αναλυτικά για το 2019 προβλέπεται η μεγάλη μείωση του 20% στην πρώτη κλίμακα και 10% στη δεύτερη, η μειώσει 50% στα δημόσια σχολεία, 20% για το νοσοκομείο και το κέντρο υγεία, μείωση κατά 50% σε όλε τι κοινωνικέ δομέ όπω είναι τα ΚΑΠΗ, η παιδική σταθμοί, αλλά και οργανισμοί όπω είναι η ΕΛΕΠΑΠ, η Μεγαλόχαρη και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων. Γενναίε μειώσει σε αδύναμου οικονομικά συμπολίτε μα. Από τον πρώτο χρόνο της θητείας μας ακολουθήσαμε πολιτική σταδιακής μείωσης των τιμολογίων της επιχείρησης ίδρευσης του Δήμου Χανίων. Στόχος μας η στήριξη των αδύναμων οικονομικά οικογενειών, η ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στήριξη των κοινοφελών οργανισμών, η σύγκληση των τιμολογίων σε όλες τις δημοτικές μας ενότητες. Αυτές οι μειώσεις γίνονται παράλληλα με τον οικοκύρεμα των οικονομικών με γνώμονα τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης και της επέκτασης του σημαντικού έργου το οποίο επιτελεί. Κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό καταναλώνει 35 κυβικά ενώ αναμένεται να ευνοηθεί από τις μειώσεις το 55% των δημοτών. Παράλληλα θα εξακολουθήσει να ισχύει το κίνητρο επιβράβευσης με μείωση 15% όσων πληρώνουν στην ώρα του πριν λήξει ο λογαριασμός. Οι μειώσει αυτέ μεταφράζονται για την επιχείρηση σε 572.000 ευρώ ετησίω, όμω τα χρήματα για την κάλυψή του υπάρχουν και από τι εισπράξει ληξιπρόθεσμων οφειλών παλαιότερων ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2018 εισπράχθηκαν από την επιχείρηση 4 εκατομμύρια ευρώ από ληξιπρόθεσμε οφειλέ. Ω συνέπεια του Μηχανισμού Έγκαιρη Ενημέρωση των Πολιτών για τη ρύθμισή του και του Προγράμματο Πάταξη του Φαινομένου των Συστηματικών Κακοπληρωτών, που έχει οθετήσει η επιχείρηση, δηλαδή αυτών με οφειλέ άνω των 1.300 ευρώ. Τα έσοδα από εισπράξει ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγουμένων ετών ανήλθαν το 2018 στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι απαιτήσει τη ΔΕΙΑΧ από του Δημότε ληξιπρόθεσμε ή μη οφειλέ στι 31 Δεκάτου του 2018 είναι 11 εκατομμύρια 700.000 ευρώ, ενώ στο τέλο του 2017 ήταν 13 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Τέλο, ανακοινώθηκε ότι προβλέπονται για το 2019 77 προσλήψει τακτικού προσωπικού, καθώ και η επέκταση και ο εξυγχρονισμό των δικτύων με 9 εκατομμύρια ευρώ για φέτο σε όλε τι δημοτικέ ενότητε του Δήμου Χανίων.